Είχαμε μια ουσιαστική συνάντηση και αλληλοενημέρωση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Καλούμε την κυβέρνηση, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να σταματήσει το συστηματικό αποκλεισμό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για τα νομοσχέδια και μάλιστα για νομοσχέδια που αφορούν τον ίδιο τον κλάδο, αφορούν τους ίδιους τους δικαστές και εισαγγελείς όπως είναι ο κώδικας οργανισμού δικαστηρίων. Ε, η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα, δι τα δικαστήρια να λειτουργήσουν, να ανοίξουν με ασφάλεια, με εμβολιασμούς μαζικά των δικαστών και των υπαλλήλων και βεβαίως με όλα τα απαραίτητα μέτρα των τεστ για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ε, θέσαμε επίσης και συζητήσαμε τις αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται συνολικά στο χώρο της δικαιοσύνης και με αφορμή την έκθεση Πισαρίδη που ουσιαστικά οδηγούν στο να γίνεται η δικαιοσύνη απρόσιτη και πιο εχθρική για τις εργατικές λαϊκές υποθέσεις ενώ το αντίθετο βέβαια όπως καταλαβαίνετε συμβαίνει με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα με τους επενδυτές. Θέσαμε το ζήτημα ως ΚΚΕ της απονομής της δικαιοσύνης με βάση την υπάρχουσα ε, αντιλαϊκή νομοθεσία, που οδηγεί συνεχώς σε κήρυξη εργατικών απεριών ως παράνομες και καταχριστικές, που οδηγεί σε ποινικοποίηση των αγώνων, σε πληστηριασμούς λαϊκής περιουσίας και βέβαια σε ένταση και δίωξη, σε αυταρχισμό, σε μεγαλύτερη καταστολή.